Γεια σας, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Ήρθε η ώρα για άλλο ένα unboxing, εδώ είμαστε και πάλι. Αυτή τη φορά είναι ένα ιδιαίτερο πάλι επεισόδιο unboxing λόγω των ημερών κιόλας. Και πάμε να ανοίξουμε τα δεματάκια μας ευθύς αμέσως. Πάμε λοιπόν στο πρώτο δέμα μας, είναι κάπως μεγάλα. Λοιπόν, οπότε θα με συγχωρέσετε για αν δυσκολευτώ λίγο λόγω του χώρου. Πάμε να ανοίξουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε ένα-ένα λοιπόν. Αυτά εδώ τα 5 που είναι κόκκινα άσπρα, τι είναι? Κάτσε να τα βάλω στην άκρη και να κρατήσουμε ένα μόνο για την ευχέρεια του χώρου. Λοιπόν, αυτό εδώ, να το ανοίξουμε. Καταρχάς τι μας λέει στην ετικέτα? Red Made in China, τον κωδικό του προϊόντος, τίποτα άλλο. Μια απλή σακουλίτσα είναι. Λοιπόν, να το ανοίξουμε λοιπόν. Και αυτό εδώ, αν μπορεί να περάσει την κάμερα, είναι, ας το πούμε έτσι, το καπέλο του Άγιου Βασίλη. Το οποίο, όπως βλέπετε, ανοίγει. Δεν είναι σάκος, είναι σαν σχέδιο το καπέλο του Άγιου Βασίλη. Τι κάνεις με αυτό τώρα? Αυτό τώρα το βάζεις στην πλάτη της καρέκλας και στολίζεις έτσι τις καρέκλες του τραπεζιού που θα φάνε όλοι μαζί η οικογένεια τα Χριστούγεννα, ανάλογα τα πόσα άτομα θα είναι. Στολίζεις έτσι και την πλάτη των καρεκλών πίσω και έρχεται εδώ η φουντίτσα και πέφτει προς τα πίσω. Ωραία ποιότητα, τώρα δεν ξέρω να σας πω, δεν είναι ύφασμα, κάποιο συνθετικό υλικό είναι. Πάμε να το αφήσουμε το πρώτο προϊόν στην άκρη, κόκκινο με άσπρο λοιπόν, εν ώψη των ημερών που έρχονται, και πάμε να δούμε και το επόμενο. Το επόμενο είναι αυτό εδώ. Τι μας λέει τώρα η ετικέτα? Deep Red W18 Inch L18. Ναι, είναι οι διαστάσεις του, 18 inches επί 18. Λοιπόν, αυτό εδώ τώρα να το ανοίξουμε καταρχάς. Καλά, η διαφορά από τις φωτογραφίες του Gearbest, καμία σχέση, έτσι, να το ξέρετε αυτό, ότι έχουν φάει τρελό Photoshop στο Gearbest οι φωτογραφίες. Και όμως είναι πάρα πολύ ωραίο. Μιλάμε τώρα πλέον για μια μαξιλαροθήκη, για μαξιλάρια τετράγωνα. Έχει σε πολλές διαστάσεις, παιδιά. Έχει για ορθογώνια μαξιλάρια, για τετράγωνα αυτής της διάστασης 18x18. Σε ίντσες τα μετράει. Οπότε να έχετε στο Google και έναν μετατροπέα ή στο κινητό σας να κάνετε τη μετατροπέα από ίντσες σε εκατοστά για να ξέρετε ακριβώς αν θα καλύπτει τη διάστασή σας. Λοιπόν, μαξιλάρι, όπως σας έλεγα αυτό, μας δείχνει τώρα εδώ πέρα στην εικόνα χριστουγεννιάτικες μπάλες, τέλος πάντων, αστεράκια κτλ. Έχω και άλλα μέσα στα δέματα. Θα δούμε αρκετά τέτοια. Πίσω είναι σε αυτή τη μορφή. Φερμουάρ εδώ. Ανοίγουμε και βάζουμε το μαξιλαράκι μας μέσα και το στολίζουμε στον καναπέ μας ή ξέρω εγώ αν έχουμε τετράγωνα μαξιλάρια στο κρεβάτι μας, κάνουμε το στολισμό. Πολύ ωραίο και αυτό, το βάζουμε εδώ πέρα να, έτσι, να φαίνεται πιο ωραία. Και πάμε να ανοίξουμε και αυτό εδώ. Τι μας λέει εδώ το αυτοκόλλητο? Red and Golden Made in China, φυσικά τον κωδικό του προϊόντος. Βλέπουμε όλα ότι είναι σακουλιαστά μέχρι στιγμής. Θα δούμε από άποψη συσκευασίας. Εντάξει, αυτά δεν πάθουν και τίποτα. Λοιπόν, αυτό εδώ τι είναι? Αυτό εδώ είναι ένα σάκος, ένα backpack το έλεγε. Δεν ξέρω αν μπορεί να περάσει την κάμερα. Βλέπετε εδώ, έχει και τα κορδονάκια για να μπορεί να περάσει στην πλάτη. Και τι κάνεις? Έρχεσαι και τραβάς εδώ και σφίγγει επάνω και κλείνει. Είναι ένας σαν σάκος γίνεται αυτός. Είναι σε αυτή τη μορφή. Δύο καμπανούλες έχει, έτσι. Σε αυτή τη μορφή. Επάνω είναι το άνοιγμα και από την άλλη μεριά το ίδιο, έχει τα σκηνάκια επάνω, τα τραβάς και κλείνει και γίνεται σάκος. Βάζεις μέσα τα πράγματά σου ή αν θες μπορείς να το στολίσεις σαν δώρα κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, δηλαδή να το βάλεις, δεν ξέρω, σαν ιδέα τώρα. Θα δούμε τώρα πώς θα γίνει ο στολισμός και με ποια λογική στο σπίτι. Λοιπόν, αυτό είναι σαν πλαστικό, δεν είναι υφασμάτινο, δεν έχει να κάνει με υφασμά και τα λοιπά. Λοιπόν, ωραίο και αυτό, μ' αρέσει. Να το αφήσουμε στην άκρη λοιπόν και αυτό. Πάμε στο επόμενο δέμα, άλλο ένα δέμα εδώ πέρα θηρίο. Είναι και βαρύ αυτό, να βρούμε μια άκρη να το ανοίξουμε. Εδώ έχουμε
Λαμπάκια χριστουγεννιάτικα, εντάξει, είναι βαρύ. Πόσο, 2 κιλά, 3. Καλή φάση. Λοιπόν, αυτά παιδιά είναι λαμπάκια χριστουγεννιάτικα. Είναι 100 μέτρα σε μήκος και αν θυμάμαι καλά, εννοείται ότι θα υπάρχουν στην περιγραφή όλα τα προϊόντα, έτσι. Απλά λέω τώρα ότι θυμάμαι. Είναι 100 μέτρα και μου φαίνεται έχει 600 λαμπάκια πάνω, κάτι τέτοιο. Και όπως βλέπετε είναι σε RGB, πολύχρωμο δηλαδή. Εδώ είναι το χειριστήριό του, press, γράφει εδώ. Τι έχει, ανοίγει εδώ από πουθενά. Δεν ανοίγει. Μας λέει εδώ πέρα, να προσπαθήσω να το εστιάσω και στην κάμερα, model τάδε, εδώ η πιστοποίηση και τα λοιπά. Και μας λέει εδώ πέρα 50 Hz, max 0,2 Ampere, που φτιάχτηκε το εργοστάσιο, μας λέει από εδώ κάτω, Royce, ανακυκλώσιμα υλικά, να μην πετιέται στα σκουπίδια. Και μας λέει εδώ τα προγράμματα, το ένα είναι Combination, In Waves, Sequential, τέλος πάντων έχει 8 προγράμματα. Όπως βλέπουμε είναι σε ευρωπαϊκού τύπου το FIS, είναι σε διάφανη μόνωση, ξέρω να μπορέσει να εστιάσει η κάμερα, σε διάφανη μόνωση είναι το καλώδιο. Για να το βάλουμε λοιπόν στην πρίζα να δούμε πώς κάνει. Λοιπόν, και το έχω τροφοδοτήσει, έτσι είναι όταν ανάβει. Τώρα εγώ θα πατάω στο control να δούμε να κάνει τις αλλαγές στα χρώματα. Ωραία φωτίζει παιδιά, εντάξει, πολύ ωραία, μου αρέσει που είναι και σε διάφανη μόνωση τα καλώδια. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Ναι, ανάβει πράσινο μπλε και κίτρινο κόκκινο. Πάμε στο επόμενο. Εντάξει. Οκ. Okay. Πάμε στο επόμενο. Τώρα λογικά σβήνουν αυτά τα δύο χρώματα. Το κίτρινο κόκκινο και θα ανάβουν το πράσινο μπλε μετά. Λογικά ναι. Κάπως έτσι. Οκ. Okay. Τα γνωστά. Λίγο πολύ. Τα έχουμε δει. Ναι. Αυτό είναι πολύ ωραίο πρόγραμμα. Εδώ σβήνουν όλα και ανάβουν σιγά σιγά όλα μαζί, οκ. Okay. Εδώ. Ανάβουν όλα μόνιμα, όχι. Χαμηλώνουν όλα μαζί και ανάβουν όλα μαζί μετά. Εδώ πρέπει να ανάβουν όλα μόνιμα. Και αυτό είναι το τελευταίο. Λοιπόν, εντάξει, θα τα αφήσω στην άκρη τώρα. 100 μέτρα είναι παιδιά, είναι βαρούτσικο. Να ξέρετε τελωνία και τέτοια τίποτα, έτσι, να το ξέρετε αυτό. Αν επιλέξεις τις σωστές μεθόδους αποστολής και τα τσεκάρεις ό,τι έχουμε πει, δεν πληρώνεις τελωνία. Λοιπόν, το αφήνω εδώ να παίζει. Εδώ είναι και η μαξιλαροθήκη μας. Πάμε στο επόμενο δέμα. Το επόμενο δέμα είναι πιο μικρό. Να το ανοίξουμε εδώ να το δούμε. Τι μας λέει? Star Master Projector. Ναι, νόκνη ομπλόχη. Οκ, εντάξει. Warning, μας λέει κάποιες προειδοποιήσεις. Αν υπάρξει περίπτωση ζημιάς, να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν. Τρεις μπαταρίες ΑΑ, 1,5 βολτ, δεν συμπεριλαμβάνονται. Από κάτω τα λέει και σε μια άλλη γλώσσα, δεν ξέρω. Παιδιά, δεν γνωρίζω ποια γλώσσα είναι αυτή. Star Master Projector και τα λοιπά. Από κάτω τίποτα, από το πλάι μας λέει πώς το χειριζόμαστε. Λοιπόν, release the battery cover, install 3xAA batteries, place the cover back gently, to start press start button, for color mode press LED button. Λοιπόν, πάμε να το ανοίξουμε. Λοιπόν, τι κάνουμε, τραβάμε από εδώ, μας έχει και ένα καλωδιάκι τροφοδοσίας, μέσα τίποτα άλλο, το αφήνουμε στην άκρη το μέσα. Λοιπόν, Star Master. Εδώ μας γράφει τους μήνες, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος κτλ. Έχει και τους 12 μήνες, Star και LED από εδώ μας δείχνει. Από κάτω είναι η υποδοχή για τις μπαταρίες, 3AA. Τι κάνει αυτό τώρα? Λοιπόν, έσβησα λίγο τα φώτα για να καταλάβω τι γίνεται. Καταρχάς έχει δύο κουμπιά αριστερά-δεξιά. Το ένα λέει LED και ανάβουν αυτά τα λεντάκια μέσα σε κόκκινο-πράσινο-μπλε, ένα λαξ. Και αν μπορείτε να δείτε, για να το γυρίσω αυτό από την άλλη, που είναι και λευκό, τη μαξιλαροθήκη. Αν μπορείτε να δείτε, εδώ κάνει κάποια αστεράκια. Λοιπόν, πίσω, για να σηκώσω λίγο και την κάμερα. Λοιπόν, εδώ κάνει και κάποια αστεράκια πίσω, δεν ξέρω αν περνάνε, αν φαίνονται εδώ. Λοιπόν, αυτό το γυρνάς με το χέρι. Νόμιζα ότι γύρναγε, είχε κάποιο μοτεράκι μέσα και γύρναγε. Και όπως γύρναγε,
θα το πρόβαλε γύρω-γύρω στο δωμάτιο. Δεν γυρνάει, είναι και πολύ ελαφρύ. Λοιπόν, το άλλο τώρα. Από την άλλη γράφει Star. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο που να γυρνάει από μόνο του και να γυρνούν και τα αστέρια γύρω-γύρω. Από κάτω γράφει Star. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ. Το βλέπετε πώς εκπέμπει. Λοιπόν, εδώ τώρα εκπέμπει. Αυτό είναι το πάνω μέρος και σου δείχνει το φεγγάρι. Εγώ το έχω σε μια απόσταση τώρα εδώ πέρα. Το φεγγάρι τώρα λοιπόν, μάλλον από ό,τι έχω καταλάβει, σου δείχνει ανάλογα με τους μήνες που βρίσκεται η θέση του φεγγαριού. Κάτι τέτοιο. Για το εφέ τώρα δεν με πολύ ενδιαφέρει τώρα το Μάρτιος, Φεβρουάριος, Ιανουάριος, Δεκέμβριος και οι λοιποί μήνες. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να έχω ένα εφέ έτσι το βράδυ μέσα στο δωμάτιο. Είπαμε, μπορούμε είτε να το τροφοδοτούμε μόνο με αυτά τα λεντάκια, τα οποία εκπέμπουν πράσινο, μπλε και κόκκινο, είτε μπορούμε και ταυτόχρονα με αυτό το λευκό, έτσι, είτε μόνο αυτό το λευκό. Μάλλον κυτρινοπό, να το πω έτσι καλύτερα. Αυτή είναι η πάνω μεριά, έτσι φαίνεται από την πάνω μεριά. Έτσι φαίνεται γύρω γύρω. Εδώ πως φαίνεται, να το και στο χέρι μου. Γυρνάει όμως το πάνω μέρος, έτσι, να ξέρετε. Λοιπόν, να ανάψω και τα χρωματιστά, να το δούμε. Αυτό είναι και αυτό το προϊόν, δουλεύει και με μπαταρίες. Έχει και μπαταρίες εδώ. Εγώ του έχω δώσει τώρα την τροφοδοσία από το USB του υπολογιστή, έτσι. Και έχει από την άλλη άκρη αυτό εδώ το βίσμα, έτσι, και δουλεύει κανονικά. Λοιπόν, πάμε και στο επόμενο δεματάκι μας, για να πάρουμε αυτό εδώ, να το ανοίξουμε προσεκτικά όπως και τα άλλα. Έχουμε ένα σωρό, πρέπει να είναι μαξιλαροθήκες όλες αυτές, θα τις ανοίγω μία-μία τώρα να τις δούμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη. Μας δείχνει ένα φιόγκο με δύο καμπανούλες, Merry Christmas. Αυτή είναι η πρώτη. Για πάμε να ανοίξουμε και αυτή εδώ τη μαξιλαροθήκη. Μας δείχνει ένα σκυλάκι που κάθεται μπροστά από το τζάκι και βγαίνει μέσα από το πακέτο των δώρων και είναι το χριστουγεννιάτικο δέντρο από πίσω. Αυτή είναι και η άλλη μαξιλαροθήκη. Πάμε και στην επόμενη. Διαφορετικά διπλωμένη. Παιδιά, ωραίες, πολύ ωραίες μαξιλαροθήκες. Ποιοτικά καλές είναι. Τώρα τα χρώματα, όσον αφορά τα χρώματα, εντάξει, το Gearbest το ξέρουμε ότι κάνει και λίγο Photoshop. Αυτό είναι για άλλο μέγεθος μαξιλαριού, βλέπετε είναι μακρόστενο. Και αυτό είναι ο φιόγκος με τις καμπάνες. Αυτό είχε μόνο μαξιλαροθήκες. Πάμε και στο επόμενο δέμα μας. Να ανοίξουμε και το επόμενο. Μεγαλούτσικο και αυτό. Made in China, εντάξει. Αυτό εδώ λοιπόν, δεν μπορώ να το ανοίξω όλο. Είναι τραπεζομάντιλο, παιδιά. Από τη μία πλευρά είναι έτσι, από την άλλη είναι έτσι. Είναι τραπεζομάντιλο, τώρα όσο γίνεται θα το περάσω στην κάμερα. Είναι μεγάλο. Έχει κάτι χριστουγεννιάτικες μπάλες και κάτι τέτοια. Για να δω όσο μπορώ να το... Να το... Αστέρια, ιστορίες, κακό, χρυσά. Εντάξει, θα τα έχω όλα τα προϊόντα σε link κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Όπως και να έχει, για να τα δείτε. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα στεφάνι. Τώρα, έτσι είναι, να το. Α, μας έσπασε εδώ μία μπάλα στη μεταφορά. Να το, τώρα το είδα. Εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Φωτογραφία, όπως ανοίγουμε τώρα το δέμα. Φωτογραφία και refund. Επιτόπου, γιατί ήρθε σπασμένο. Αυτό είναι το στεφάνι, Merry Christmas. Εντάξει, τώρα έχει πατηθεί λιγάκι. Θα δω τι θα κάνω τώρα για το σπάσιμο. Μπορεί να σου πει κράτησέ το και σου στέλνω ένα μέρος των χρημάτων πίσω επειδή δεν είναι σοβαρή ζημιά. Εντάξει, έχω χρυσές μπαλίτσες τέτοιες που μπορώ να του κολλήσω μία. Αλλά εντάξει, γιατί να μην το πάρουμε άρτιο, έτσι, όπως και να έχει. Πάμε στο επόμενο και τελευταίο δέμα μας, λοιπόν. Να το ανοίξουμε και αυτό. Λοιπόν, τίποτα άλλο στη σακούλα μέσα. Την αφήνουμε στην άκρη. Τι μας λέει εδώ, LED Meteor Light. Μας λέει εδώ, Blue EU Plug Made in China. Cool White, εδώ λέει τους χρωματισμούς μάλλον. Indoor and Outdoor, για εσωτερική και εξωτερική χρήση. IP44, ο βαθμός προστασίας από υγρά και σκόνες. Τι μας λέει εδώ, σιγά μην έχει ελληνικά. Πάμε να ανοίξουμε το κουτάκι να δούμε τι είναι. Για πάμε να το βγάλουμε. Λοιπόν, μάλιστα, τι άλλο έχει μέσα, τίποτα, το αφήνουμε στην άκρη. Λοιπόν, αυτά εδώ
Είναι όπως θα βλέπετε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 σωλήνες που μέσα έχουν αυτά τα LED. Πάμε να τα βάλουμε λίγο στην πρίζα να τα δούμε πώς κάνουνε. Λοιπόν, το εφέ που κάνουν είναι αυτό εδώ, το τρέξιμο εδώ πέρα του LED, για να τα δούμε όλα μαζί. Βέβαια, το μπριζάκι εδώ πέρα για το πρώτο τέτοιο είναι κοντό, οπότε δεν ξέρω τώρα πώς θα το ταιριάξω, να μην είναι έξω και η μπαλαντέζα. Δεν πάνε όλα με την ίδια φορά, ε. Να το. Αυτό είναι. Και στην άλλη άκρη έχει και για να του βάλεις επέκταση. Να πάρεις άλλο ένα σετ για να του βάλεις επέκταση. Λοιπόν, αυτά ήταν τα δέματα, παιδιά. Θα κλείσουμε με αυτό. Είναι το τελευταίο δέμα. Με αυτό εδώ. Να ξέρετε ότι όλα τα προϊόντα, όπως πάντα, θα είναι στην περιγραφή. Ό,τι θέλετε μπορείτε να ρίξετε τις ματιές σας, ό,τι σας άρεσε. Σχόλια εννοείται. Καλοδεχούμενα, παρατηρήσεις βεβαίως για να γινόμαστε καλύτεροι. Like αν θέλετε και καλοδεχούμενο και ένα share. Λοιπόν, αυτά από μένα. Καλές γιορτές σε όλους. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Καλά Χριστούγεννα όπως και να το γιορτάσετε. Καλές διακοπές. Προσοχή πάνω απ' όλα και θα τα πούμε πάλι από το νέο έτος. Γεια σας από μένα.